Latest Updated και πάλι κοντά σας. Εδώ έτσι εμείς μόλις ξεκινάμε μια εκπομπή, παιδιά, δίχως άλλο. Επιστέψτε με δηλαδή, γιατί σήμερα έχω τρεις συνεργάτηδες, τρεις γυναίκες από τις 10, από τις 11, από τις 10 μάλλον, και έχω και πάρα πολύ ωραία θέματα και έχω και καλεσμένο και τι δεν έχω σήμερα. Αλλά θα τρέξω και θα τα προλάβω. Είναι η μέρα τέτοια που έχω πάρα πολύ πράγμα. Θα σας ξεκινήσω λίγο να σας χορέψω στο ταψί, μετά θα σας συνεχίσω να σας δείξω διάφορα πράγματα, πώς θα τα αλλάξετε με πάρα πολύ ωραίους και γρήγορους τρόπους, και μετά θα σας τελειώσω με κουσκούς της εβδομάδας. Τι πιο ωραίο από όλο αυτό το πάντρεμα που έχω ετοιμάσει για σήμερα. Πάντα τα γλυκά μας και στην παρέα μας βρίσκεται ο μοναδικός πραγματικά κύριος Αλέξης Κούλας με τα Honey and Bread και στη Νέα Σμύρνη αλλά και στο Παλαιοφάλιρο, γιατί περνάμε καταπληκτικά. Και ξεκινάω αμέσως, και με βλέπετε λίγο σήμερα να τρέχω για να τα προλάβω, με Δώρα Μπούντρου, όπου θα μας χορέψει. Γεια, αλλά εγώ δεν ξέρω αλήθεια τι έχουμε σήμερα, να ξέρεις. Ούτε καν το έχω ακούσει από πάνω από το τμήμα, το ξέρεις, που ετοιμάζεις τα βίντεο. Τι έχουμε? Σήμερα έχουμε σιρτάκι. Α, εντελώς παραδοσιακό και κλασικό ελληνικό χορό. Λοιπόν, εμένα όταν μου λένε για σιρτάκι, το μυαλό μου πηγαίνει σε ελληνικές ταινίες, πηγαίνει σε αποσπάσματα ηθοποιών, πηγαίνει σε μεγάλους ηθοποιούς και βεβαίως πηγαίνει σε τουριστικά ξενοδοχεία, τουριστικές ταβέρνες, νησιά, ακρογιαλιές. Όλοι αγκαλιασμένοι και πάμε. Θα τα πούμε αυτά όλα, ειδικά με τις ελληνικές ταινίες που μένει στην ιστορία. Mm-hmm. Να πούμε όμως τι είναι το σιρτάκι. Mm-hmm. Το σιρτάκι είναι ο πιο δημοφιλής και γνωστός ελληνικός χορός παγκοσμίως. Όμως δεν είναι ακριβώς χορός, είναι χορογραφία. Είναι χορογραφία του Γιώργου Προβιά από αργές και γρήγορες κινήσεις του Χασάπικου για την ταινία «Ζορμπάς ο Έλληνας» του Νίκου Καζαντζάκη σε σκηνοθεσία Μιχάλη Κακογιάννη και μουσική Μίκη Θεδωράκη. Μάλιστα. Τη ταινία «Ζορμπάς ο Έλληνας» πιστεύω ότι την έχουμε δει όλοι. Σαφώς, και η επική σκηνή είναι η τελευταία που χορεύει ο Ζορμπάς με τον Νίκο Καζαντζάκη σιρτάκι και λέει «Δίδαξέ με, μάθε μου σιρτάκι» στην παραλία στην Κρήτη. Ο Άντων, το 1961, και έρχομαι τώρα εδώ στην ταινία, ο Άντωνι Κουίν έπαιξε τον Αλέξη Ζορμπά. Η ταινία είναι γνωστή με τον Ζορμπά και τον Νίκο Καζαντζάκη να πάνε στην Κρήτη. Εκεί ασχολούνται όχι σοβαρά με το λίχνη το ρηχείο, κάτι επιχειρήσεις, και ο Αλέξης Ζορμπάς με την Μαντάμ Μορτάνς φιλοσοφούν. Τέλειο. Να σου πω, αυτό είναι και το πιο κλασικό, η πιο κλασική ταινία παγκοσμίως, ο Ζορμπάς, το ξέρεις, ναι, στο σιρτάκι. Ακόμα δηλαδή και οι ξένοι, όταν έρχονται και πάνε σε μια ταβέρνα, πάνε σε ένα νησί, πάνε σε ένα παραθαλάσσιο μέρος, όταν τους μαζέψουν όλοι το γκρουπ που λέμε, όλοι ξέρουν το Ζορμπά. Δηλαδή δεν υπάρχει ξένος που να μην ξέρει το Ζορμπά. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Σαν ταινία και σαν χορευτικό, έτσι το έχουμε συνδέσει, να το ξέρεις αυτό. Ναι, έτσι ακριβώς. Για πάμε να συνεχίσουμε. Σε μια παραλία ο Άντωνι Κουίν χορεύει στο σιρτάκι. Στη Ρόδο είναι αυτό. Είναι όχι, αυτό είναι στην όχι. Κρήτη. Α, στην Κρήτη. Ναι, στην γιατί Κρήτη έχει πάρει και η παραλία, έχει ονομαστεί Άντωνι Κουίν στη Ρόδο, που έχω κάνει και γυρίσματα. Αλήθεια. Έχει πάρει το όνομά του, βεβαίως. Δεν το ήξερα αυτό. Ναι, είναι η παραλία Άντωνι Κουίν στη Ρόδο, μετά το Φαλιράκι, όπου είναι μια έτσι δύσβαστη στο κατέβασμα παραλία, αλλά τεράστια. Και λέγεται Άντωνι Κουίν. Δεν το ήξερα. Δεν το ήξερα. Πάντως η ταινία είναι στην Κρήτη, να δούμε το βίντεο. Ναι, πάμε να δούμε ένα βίντεο για να μην μπερδεύω την Κρήτη με τη Ρόδο και όχι τίποτα άλλο, δεν θα ξέρω πού είναι το πείδημα από τις δύο περιοχές, γιατί ξέρω ότι είναι ιδού η Ρόδος, ιδού και το πείδημα. Τώρα αυτό είναι Κρήτη. Μην μου μπερδευτείτε. Δώστε. Come on, my boy. Together. Let's go. Up. Again. Up. Down. Yasuo Levendi. Boss, I have so much to tell you. I never loved a man more than you. Hey, boss, did you ever see a more splendiferous crash? Ha ha ha!
can laugh too, huh? Hey, you laugh? You're so they all rock. Especially the monks. The third time was the best. Nothing left. Hey. Ότι ναι, οι παραλίες λίγο μοιάζουν, αλλά αυτό είναι Κρήτη όμως. Εντάξει, είναι Κρήτη, είναι Πεντακένα Μάνα. Μπράβο. Φιλιά πολλά να στείλουμε σε όλη την Ελλάδα εμείς, αλλά και στην Κρήτη τώρα και στη φίλη μου την Αναστασία την Πιτζηλαίου. Σε λατρεύω, σε αγαπώ και τα φιλιά μου σε όλο το σταθμό και σε όλο το κανάλι. Πρώτα απ' όλα να πω ότι η Κρήτη είναι ένα πανέμορφο νησί. Κοίταξε, δεν φαίνεται πολύ καθαρά γιατί είναι ασπρόμαυρη η ταινία. Και είναι και πάρα πολύ παλιό στιγμιότυπο, παιδιά. Ναι, πολύ παλιό. Ο Άντωνι Κουίν με τον Νίκο Καζατζάκη χορεύουν σιρτάκι. Είναι από τις πιο κλασικές και επικές σκηνές, δηλαδή όταν ακούς Ζορμπά σκέφτεσαι αυτή τη τελευταία σκηνή που χορεύουν σερτάκι. Και είναι καταπληκτική. Και όσον αφορά για το Καζαντζάκη, ξέρεις ότι ακόμα και πλατείες και μεγάλα θέρετρα και θέατρα και έχουν πάρει το όνομα Καζαντζάκη για ο Ηράκλειο τουλάχιστον ξέρω για την Κρήτη γενικότερα. Εν συνεχεία, οι φήμες λένε ότι τον έσκασε τον Μιχάλη Κακογιάννη, τον σκηνοθέτη, μέχρι να μάθει τα βήματα και να σηκωθεί να χορέψει. Όταν όμως η ταινία πήρε 3 Όσκαρ, ο Άντωνι Κουίν χόρευε σιρτάκι μέχρι να πεθάνει. Δηλαδή δεν ήξερε να χορεύει καλά. Ναι, αλλά όταν το έμαθα όμως δεν το έβγαλε καθόλου από πάνω, το έκανε δεύτερο πετσί που λέμε. Να πούμε από πού πήρε το όνομά του το σιρτάκι. Ένα βράδυ στο Παρίσι, όταν τα έδιναν τα βραβεία στους Έλληνες, ένας Γάλλος ρώτησε πώς λέγεται αυτός ο χορός. Σιρτός, του απάντησαν. Άλλοι αυτός. Σιρτάκι. Και έτσι έμεινε η ονομασία. Να πούμε πώς χορεύεται. Όπως είπαμε, δεν είναι αυθεντικός παραδοσιακός χορός. Είναι, κύριο χαρακτηριστικό του είναι η επιτάχυνση στο ρυθμό. Οι χορευτές κρατιούνται από τους ώμους, σαν το χασάπικο. Το μέτρο, είναι 4 τέταρτα και μετά 2 τέταρτα πιο γρήγορο. Ξεκινάει αργά, μετά γίνεται πολύ ζωηρός και γρήγορος. Να δούμε ένα βίντεο. Έχουμε άρα από βίντεο με βάση αυτό που είπαμε, λέει, για να καταλάβουμε πώς αλλάζει ο χορός, έτσι δεν είναι, αυτό ναι. Εννοώ. Από δώστε αργά μου... σε γρήγορα. Ναι, δώστε μου λίγο και το βίντεο αυτό έτσι για να καταλαβαίνουμε. Yeah.
αλλαγές είναι γρήγορες όμως, έτσι δεν είναι. Δηλαδή εκεί που λες δηλαδή δεν είναι ότι μετά από 4-5 λεπτά αλλάζει. Εκεί γίνεται βαρετό. Είναι πολύ γρήγορες και εναλλαγές που γίνεται. Ναι, δηλαδή μπορεί να πάει στην αρχή σιγά-σιγά-σιγά, μετά γρήγορα, μετά πάλι σιγά, πάλι γρήγορα. Εγώ νομίζω ότι εκεί που δίνει η μουσική και που είναι το γρήγορο, για μένα είναι το πιο αγαπημένο. Το πρώτο είναι λίγο πιο ταξιδιάρικο, ο αργός ρυθμός, πιο παράδοση, πιο ιστορικό, ας πούμε, σε φέρνει σε άλλες εποχές. Το γρήγορο όμως για μένα είναι απίστευτο και σαν μουσική βέβαια. Και αυτό νομίζω ότι ο κόσμος πιο πολύ έχει μάθει στο άκουσμά του. Τον έντονο ρυθμό, τον γρήγορο. Άρα αυτό είπαμε για το χορό. Αμέσως μετά που πάμε... Να πούμε ότι το Συρτάκι το χόρεψαν και το χορεύουν όλοι και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Είναι σήμα κατά τεθέν, ειδικά στα τουριστικά μέρη, όπως είναι η Πλάκα, η Ρόδος και η Μύκονος. Επίσης, ένα πασίγνωστο συρτάκι είναι αυτό που χόρεψε η Λίκη Βουγιουκλάκη στη ταινία «Η κόρη μου σοσιαλίστρια». Ναι, όπου βέβαια, και να σου πω, δεν ήταν... Αυτό ήταν σοου, δεν ήταν απλό συρτάκι. Καλά, ναι. Δηλαδή, αυτό ήταν μια χορογραφία. Με το τέτοιο, δηλαδή δεν ήταν... Όχι, είχε κάτω τα μαλλιά, φόραγε ένα λουλούδι, φόραγε μπλε παντελόνι με λευκό πουκάμισο, νομίζω. Μπράβο, που βγήκαν όλοι και μαζί. Είναι στη ταβέρνα και αρχίζουν να χορεύουν οι συρτάκι. Και πάει και αυτή έσυρε. Νομίζω ότι αυτή ξεκίνησε το χορό και είπε ότι εγώ είμαι μαζί σας, εμείς θα το ρίξουμε έξω, εγώ θα πάω αντίστοιχα στον μπαμπά μου, γιατί στην ουσία πήγαινε κόντρα στον πατέρα της, εφόσον ήταν ο βιομήχανος. Ναι. Και δεν την πίστευε κανένας και μετά την ακολουθήσαν όλοι. Και μετά τελικά παντεύτηκε τον παπά Μιχαήλ και κάνανε παιδιά και ζήσαμε εμείς καλά και αυτή καλύτερα. Αυτό δεν ήταν η ταινία. Αυτή ήταν η ταινία. Έχουμε απόσπασμα και γι' αυτό. Έχουμε απόσπασμα να, βλέπουμε, να δούμε την Αλέκη Βιουκλέκ να χορεύει σιρτάκι. Πάμε να θυμηθούμε αυτή την μοναδική και να χορέψουμε και εμείς σιρτάκι μαζί στο ρυθμό. Για δώστε το λίγο. Thank you.
εσύ με πήγες βέβαια στο πολύ γρήγορο σιγτάκι σήμερα τώρα. Δεν με έχεις συνηθίσει στο γρήγορο σιγτάκι, αλλά νομίζω ότι το σιγτάκι έτσι έχει μείνει. Στη γρήγορη του μορφή, που σου είπα και πριν και στο άκουσμά του, έτσι δεν είναι. Έτσι είναι, αλλά οι περισσότεροι δεν το ξέρουν το σιρτάκι να το χορεύουν. Δηλαδή το έχουν ακούσει, το έχουν ακουστά, αλλά δεν ξέρουν ακριβώς πώς είναι τα βήματα. Εννοείς ότι πιο πολλοί, δηλαδή αν πούμε ότι είμαστε 50 Έλληνες όλοι, ότι και οι 48 το έχουμε μάθει να το ακούμε και το γνωρίζουμε ότι είναι το σιρτάκι, ναι. Αν όχι 50, αλλά το χορεύουμε 20. Ξέρουμε, οι 15. Ναι. Ναι, η αλήθεια είναι αυτό. Γιατί και σε πολλά καταστήματα, ταβέρνες, όπως σου είπα, τουριστικά, όταν πας, ας πούμε, στην Πλάκα και περνάς έξω τα τουριστικά, που είναι ωραία να περπατάς στο Θησείο, θα ακούσεις ότι πολλά μαγαζιά παίζουν ναι. Όλη την ώρα. Αλλά δεν βλέπεις απ' έξω την πολίτρια για να σου κάνει έτσι να το χορεύει. Δηλαδή, το έχουμε μάθει σαν άκουσμα ότι είμαστε Ελλάδα, αλλά αν, ας πούμε, πεις τσίφτε τέλη, ξέρουν, δεν ξέρουν, το χορεύουν όλοι. Ενώ αν πεις σιρτάκι, το ξέρουν, αλλά δεν το χορεύουν. Αυτό ενώ ακριβώς. Δεν έχει δύσκολα βήματα. Δεν είναι δύσκολα βήματα. Είναι μια μίξη, μια χορογραφία όπως είναι το χασάπικο. Δηλαδή είναι βήματα χασάπικου με βήματα συρτού. Αυτό είναι δηλαδή το συρτάκι. Ναι, που και να μην τα ξέρεις ακριβώς ή να μην τα έχεις σπουδάσει, να πω, να μην τα έχεις μάθει σε μια σχολή, μπορείς να ακολουθήσεις σε μια παρά τον όλοι πιαστούν. Ναι, δηλαδή δεν είναι ότι δεν θα ξέρεις που να κουνείς τα πόδια, δεν είναι κάτι τόσο εξειδικευμένο. Αλλά παρόλα αυτά οι Έλληνες νομίζω ότι πιο πολύ μπορώ να σου πω. Και όπως και πολλά άλλα, και ότι το γνωρίζουν οι τουρίστες να το χορεύουν και οι ξένοι που έρχονται στην Ελλάδα και θέλουν να το μάθουν σαν τρελή τους, φαίνεται κάτι φοβερό, παρά εμείς οι Έλληνες. Όπως και για παράδειγμα, εγώ δεν θα ξεχάσω ότι όταν είχα τον κολλητό μου, ο οποίος ήταν από το Παρίσι, όταν ερχόταν στην Ελλάδα, πίστεψέ με ότι μου μάθαινε περισσότερα και μου έλεγε από την Ακρόπολη, από το μουσείο, από το πολεμικό κτλ. Ιστορία που εγώ που είμαι Έλληνας δεν την ήξερα. Ξέρουν πιο πολλά από ότι εμείς. Ναι. Βέβαια, είναι φοβερό γιατί αυτοί όλοι θέλουν να μαθαίνουν. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δώρα Μπούντρου, και επειδή χόρεψε πολύ γρήγορο σιτάκι, σε αποδεσμεύω για τη σχολή και γιατί ξέρω ότι σ' αρέσει πολύ ο χορός και το συνεχίζεις. Πάω σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επανέρχομαι με την επόμενη συνεργάτη δάμου. Μείνετε κοντά. Βλέπεις τον πατέρα σου στο σχήμα της σκιάς σου. Είναι εκείνη η πρώτη φορά στο βουνό με τον ένα να μιλάει και τον άλλο να ακούει. Τα ίδια τώρα και με τον δικό μου γιο. Γιατί η ευθύνη παραμένει ίδια. Να του δείξω τον δρόμο, να τον κάνω ευτυχισμένο, να τον διδάξω το μέγεθος της ευθύνης απέναντι στη φύση που μας περιβάλλει. Θέλεις η μπαταρία σου να έχει δύναμη και αντοχή. Μπαταρίες by Γεωργόπουλος. Tiger, Thunder και GC by Γεωργόπουλος. Μπαταρίες φωτοβολταϊκών, αυτοκινήτων, μηχανημάτων, σκαφών, μοτό, UPS, Start-Stop, Περιστέρι, Ήλιον, Χαϊδάρι. Τώρα και στην Αργυρούπολη. Τηλεφωνικό κέντρο 210-5757-706 και για όλη την Ελλάδα www.gcbattery.gr με την εγγύηση By Yorgo. Γεια σας, Πέγκη Θαμουράκη. Μελλοντολόγος και σύμβουλος συναισθηματικής διαχείρισης. Είμαι ένφυτα ενορατική και χρησιμοποιώ το ιδιαίτερο αυτό χάρισμα επαγγελματικά εδώ και 22 χρόνια με μεγάλη επιτυχία σε κατηδίαν συναντήσεις ή μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας για την περιφέρεια και όλα τα μέρη του κόσμου. Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι η επιλογή σας για μια μελλοντική πρόβλεψη σε μένα θα σας δώσει την ευχέρεια να μάθετε με απόλυτη βεβαιότητα τη μελλοντική εξέλιξη των θεμάτων που σας απασχολούν για σας και για τα πρόσωπα που επιθυμείτε, σε μία και μόνο συνεδρία διάρκειας μίας ώρας. Γι' αυτό μη χρονοτριβείτε, καλέστε με άμεσα στο 210-9623-315, γιατί είμαι πρόθυμη και ικανή να σας καθοδηγήσω με τον πιο σωστό και καλύτερο τρόπο για να έρθει και η λύση στα προβλήματά σας. Η τριάδα των ανακαινήσεων είναι εδώ πέρα πραγματικά. Βαγγέλης Τζόρτς εδώ κοντά μας από το Κόσμο Χρώμ, αλλά και βεβαίως Old Times. Είναι πραγματικά ο αχώριστος φίλος για όλους εμάς που θέλουμε να κάνουμε επεμβάσεις στα παλιά μας έπιπλα, πράγματα, κορνίζες, ό,τι φανταστείς, και να τα κάνουμε σαν καινούρια και να τα φέρουμε πολύ κοντά στη νέα εποχή, έτσι δεν είναι? Ναι, ναι.
Ε, καλά τα λέω. Μείνε εδώ να με ακούσει. Όχι, εγώ και επίσης, ναι, να παίρνει. Γιατί κοίταξε να δει κάποια στιγμή στη ζωή δεν γίνεται μόνο να παγκατίδει, πρέπει και να πάρει. Γιατί η ζωή είναι δούνε και λαβίν. Δεν γίνεται μόνο να δίνει. Καλό έχει υπάρξει καλό μαθητή. Α, μπράβο. Και επίσης να σα πω και κάτι ακόμα. Και ο καλύτερο δάσκαλο είναι αυτό που παίζει τον πιο καλό μαθητή. Να ξέρει ότι μαθαίνει περισσότερο όταν τον παίζει μαθητικά. Υποδίεται. Πού παίζει. Όταν παίζει στο θέατρο, δεν λέμε, λέμε ποιο ρόλο παίζει. Υποδίεσαι εννοούμε, αλλά είναι η γλώσσα, καταλαβαίνεις. Εσείς σήμερα δεν θα υποδηθείτε τους καλούς, είστε καλοί, γιατί έχετε πολύ καλά υλικά. Και να σου πω κάτι, δεν φτάνει μόνο, εγώ έχω πει πάρα πολλές φορές, ο ζωγράφος να έχει πολύ καλό χέρι, αν δεν έχει πολύ καλές μπογιές, η ζωγραφική του δεν θα είναι όπως τη θέλει στον χρόνο. Θέλει καλά υλικά. Γι' αυτό και πάντοτε, όταν πας κάπου να σου φτιάξουν κάτι, σου λένε: κοίταξε, εγώ μπορώ να στο φτιάξω αυτό, αλλά αυτό πολύ φτηνά δεν γίνεται, γιατί πρέπει να χρησιμοποιήσω αυτά τα υλικά, για παράδειγμα. Ή αν θες να στο φτιάξω και να το πλένεις, να το βάζεις, να το κάνεις, να το ράνεις, πρέπει να πάρουμε καλές μπογιές, καλά υλικά. Τα all times λοιπόν, είτε πλένουμε κάτι. Εγώ μπορεί να έφτιαξα τη φρουτιέρα που μου ζωγράφισες. Επειδή ακριβώς με τα φρούτα συνέχεια σκοτεινίζεται και στο μπαλκόνι, τι πλένω, αυτό τη βάζω στο πλυντήριο πιάτο, δεν έχει πάθει τίποτα. Τα εργαλεία κάνουν το μάστορα. Αυτό στο δικό μας θέμα τα χρώματα κάνουν το μάστορα. Μα βέβαια, σε μένα τώρα το λες. Και εγώ είμαι καλός μάστορας γιατί έχω καλά εργαλεία. Λοιπόν, για πες μου, τι θα κάνουμε σήμερα. Είχαμε πει ότι όταν θα είσαι κοντά μας, την επόμενη φορά θα κάνουμε ντεκουπάζ. Και έτσι θα κάνουμε. Το οποίο ντεκουπάζ είναι, για να καταλάβει ο κόσμος. Το ντεκουπάζ είναι μια τεχνική. Μεταφορά είναι στην ουσία. Ναι, ναι. Αυτό εδώ ξεπατικοσούρα, όπως το λέμε. Όχι ακριβώς ξεπατικοσούρα, που κάναμε την αντιγραφή με το χαρτί. Αυτό εδώ πέρα είναι, το βλέπεις πως είναι. Mm-hmm. Πάρα πολύ ελαφρύ. Τίποτα σαν χαρτάκι. Τίποτα, είναι σαν ριζόχαρτο. Ριζόχαρτο είναι. Είδες. Θα μεταφέρουμε αυτή την εικόνα. Σε μία επιφάνεια. Σε όποια επιφάνεια. Θέλουμε. Ναι, ναι, και σε γυαλί. Θέλεις τραπέζι, θέλεις γυαλί, θέλεις σίδερο, θέλεις ξύλο. Είναι αυτό και σε ορισμένα τραπέζια, δηλαδή εδώ μπροστά. Που θα μπορούσαμε. Γυρλάντα. Ναι, τε γύρω-γύρω. Μπράβο. Ναι, ναι, ναι. Ή στα παλιά ντουλάπια της κουζίνας δεν είχαν κάποιες γύρω-γύρω λουλουδάκια. Πανέμορφο. Πάρα πολύ ωραία. Μπορούμε και αυτό. Κορνίζα ξύλινη που έχει επιφάνεια να την κάνουμε και αυτή γύρω-γύρω το κουπάζ. Και το οποίο μένει ανεξίτηλο, δεν φεύγει. Ναι, ναι, δεν είναι ναι, ναι, τα λουλουδάκια αυτά μετά θα συγκεντρωθούν. Αυτό θα δείξουμε. Εμείς πού θα το κάνουμε, σε ποια επιφάνεια. Εμείς εδώ έχουμε φέρει μία επιφάνεια από τις γνωστές που πριν δείξει, να δείξω αυτό που έφτιαξες. Αυτό είναι χαρτί. Κοίταξε να δείξω. Αυτό είναι χαρτί κομμένο περιοδικό. Χαρτί. Δεν είναι ριζόχαρτο. Τι ωραίο. Είναι του περιοδικού, φίλες και φίλοι. Απλά το έκοψε για να δείτε. Κοίταξε εδώ, είναι σαν πλαστικό. Αυτό που είχε εξώφυλλο ήταν τη Μενεγάκη. Μετά τα δικαστήρια την έκανε ντεκουπάζ. Να μην φαίνεται που δεν ήθελε. Έχει πάει στα δικαστήρια με το περιοδικό, γι' αυτό το λέω. Αυτό μάλιστα το κάναμε ντεκουπάζ. Έτσι να με ενημερώνει. Να σε ενημερώνει. Να πάω εδώ για να το βλέπετε. Ναι, ναι, ναι. Πιο καλά. Λοιπόν, να πάρουμε ένα ύφεστο και ένα το. Εδώ έχουμε το μπεζάκι. Ποιο το θες κόκκινο να πάρεις. Θέλω. Τον ύφεστο θα τον πάρει. Ποιον άλλον θέλει να πάρει. Τον κόκκινο τον ύφεστο. Αυτό είναι. Το άλλο το έχουμε. Την αιστεία δεν έχουμε. Θες να πάρει. Αυτό είναι η αιστεία. Ναι, θα πάρουμε το κόκκινο τον ύφεστο αν έχουμε. Θα κάνουμε πιο κόκκινη βάση και θα ανεβαίνουμε να ξανανοίγουμε. Εγώ να σας πω κάτι, γιατρέ μου. Ναι, γιατρέ δεν βλέπω εδώ τον κόκκινο τον ύφεστο. Θα μας τον φέρουνε. Είναι τόσα πολλά τα χρώματα. Ναι. Αλήθεια, Βαγγέλη. Old times και κοσμοχρώμ. Μπορείτε να βρείτε τα πάντα από όλη την Ελλάδα. Γιατί και μία φίλη μου από τη Θεσσαλονίκη μου λέει: Αλέξανδρε, μου λέει ναι, ναι, τηλέφωνο, παντού, μου κάνω αποστολή. Ναι, ναι. Εννοείται παντού, ότι τα αποστέλλετε σε όλη την Ελλάδα. 235 καταστήματα. Απλά θέλω να μου πεις, ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννη. Ο ύφεστος ήταν αυτός. Δεν ήξερα να τον πάρουμε και καθόταν έξω. Λοιπόν, να σε ρωτήσω κάτι. Πόσα χρώματα περίπου υπάρχουν τα βασικά, γιατί ξέρω ότι είναι σαν το ζωγράφο. Λέει και αυτό με αυτό και βγάζει ό,τι θέλει. Στιγμή. Η βασική μας. Ναι. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν 16 αποχρώσεις στο χρωματολόγιο. Στη βασική μας παλέτα χρωμάτων. Αλλά αναμένονται 4 καινούργια χρώματα. Με ασημί και με χρυσό χρώμα κυμολίας. Που παίζει πάρα πολύ. Ναι, ναι, και με 2 ακόμα καινούριες αποχρώσεις, τις οποίες επιφυλάσσουμε να τις παρουσιάσουμε την επόμενη φορά. Ωραία. Το χαιρόμαστε πάρα πολύ και εμείς θέλουμε την αποκλειστικότητα. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε για να προλάβουμε. Ωστόσο, να σας πω ότι αμέσως μετά κοντά μου η Face Πανού με τα νέα της εβδομάδας, γιατί αφού κάνετε ντεκουπάζ, μετά θα έχετε κουσκούς. Να το ξέρεις αυτό για να κλείσει η εκπομπή. Δε κουσκούς. Από FaceTime. Πρόσεχε όπως κάνεις έτσι. Με το μανίκι. Κυρία που έχεις βάλει το μανίκι σήμερα. Έλα βοήθαμε, τι σε έχω εγώ. Εγώ θα σε κρατάω από έτσι. Πίσω. Έτσι. Εντάξει. Εντάξει, θα κάνω το βοηθητικό. Έλα, πάμε. Δεν πειράζει. Εγώ μπορώ να γίνω και άρχοντας, μπορώ να γίνω και δούλος την ίδια στιγμή.
Μπορείς να κάνεις τα πάντα εσύ. Ελεύρια, τα πάντα. Αλλά πάντοτε όμως με τη μορφή του πρίγκιπα, δηλαδή καταλαβαίνεις. Την αγγελική. Την αγγελική μορφή. Ναι. Αυτή είναι που μπερδεύει. Όχι τη μορφή της κούκουρας. Αυτή είναι. Άλλη αυτή. Μην μπερδευτεί ο κόσμος. Λοιπόν, εγώ λέω να μην βάλουμε άλλο ύφεστο. Όχι. Γιατί θέλουμε είναι λίγο έντονος. Μπράβο, πάντα ο ύφεστος. Ναι. Λοιπόν, είμαστε ok. Mm-hmm. Και τώρα θα αναμίξουμε την εστία. Την εστία. Ωραία. Που την αγαπώ πολύ. Ναι, με. Πολύ ωραία. Να την ανοίξουμε και αυτήν. Ναι, ναι, ναι. Ακόμπησε αυτό εδώ, γιατί θέλει καθάρισμα. Καλό το κουράμε πολύ καλά, ανακάτεμα. Ναι. Και να ξέρετε ότι πραγματικά, παιδιά, αυτό εδώ που βλέπετε είναι ένα τέτοιο. Δεν πήγαμε για τη θεία μου την κουζίνα, που την κάναμε όλη την κουζίνα με ένα τέτοιο. Μου λέει, θεία μου, καλά, έχετε να με κοροϊδέψετε, να βάψετε τα δύο ντουλαπάκια πάνω. Δεν θα φτάσει, λέει αυτό. Δεν θα φτάσει, λέει αυτό. τώρα η Βίκη από το καπάκι έκανε δύο τέτοια και έβαψε το μισό. Δηλαδή θέλω να σα πω. Ότι κάθε φορά που το ανακαινίζεις, μόνο από το καπάκι να παίρνεις. Εντάξει, δεν είπαμε ότι αν πάει να βάψεις την πολυκατοικία, θα μου πεις ότι το καπάκι δεν έφτασε. Η απόδοσή του είναι πάρα είναι πολύ πάρα μεγάλη. Πολύ, και είναι και πιχτό. Τα τετραγωνικά αυτό είναι πάρα... το αραιώνεις ποτέ. Βαραιώνουμε... Αν χρειάζεσαι για πολύ μεγάλη επιφάνεια ή για κάτι άλλο. Το αραιώνουμε και καλό του κάνει. Απλά τώρα λόγω των συνθήκων το περνάμε έτσι. Θέλει αραίωμα. Μπράβο, και του κάνει και καλό κιόλας. Τι βοηθούς έχω εγώ εδώ, ρε ναι. Παιδιά. Δηλαδή... Έχει δύο άντρες εξ αριστερών, εκ των δεξιών να σε βοηθάνε. Τι άλλο θέλω. Θα έπρεπε να μας πληρώνεις. Θα σας πληρώσω. Μπράβο. Θα σας φτιάξω ένα μουσακά. Εντάξει, δεν θέλουμε. Αυτό μας το φτιάχνει και το delivery. Το μουσακά σου κάνει το delivery. Όχι, εννοώ το παραγγέλνω. Παιδί μου. Εσύ δεν τρως delivery καταρχήν. Δεν τρώω. Γιατί λες αυτό δεν σημαίνει ότι δεν παίρνω delivery. Παίρνω και τα δίνω σε άλλους. Απλά έτσι για να έχω delivery να πάρω κι εγώ κάτι. Σε βάψω. Δεν πειράζει. Δεν λοιπόν. Πειράζει. Με νεράκι δεν με νερό, είναι. Με νερό. Είναι άοσμο το προϊόν, είναι οικολογικό. Αυτό σημαίνει ότι και μέσα σπίτι, γιατί εμείς βάψαμε την κουζίνα, ούτε μίλησε ούτε τίποτα. Καθόλου. Πάρτο. Ωραία. Ό,τι θέλετε μπορείτε να το. Λοιπόν. Να το κόψετε γιατί έχω χύσει και δεν μπορώ, καταλαβαίνεις. Αν και δεν είναι το μεγάλο μου ατού, ναι. Όμως μ' αρέσει να πειραματίζομαι. Δεν χρειάζεται να είναι τέλεια η κάλυψη όχι, παντού. Όχι, παιδιά, γιατί χάνει αυτό το παλιό το ρετρό. Ποιος είσαι τέλος πάντων. Ο Πετρίδης. Το περνάμε σαν βάση αυτό. Χρειάζεται μια βάση. Έτσι. Απλά ξέρεις πολύ, όταν βλέπουν κάτι, το ρομαντικό το τέτοιο δεν θέλει ομοιομορφία. Μπράβο. Ο ρομαντισμός δεν έχει ομοιομορφία. Θέλει το φθαρμένο μπράβο. Του. Θέλει να έχει καθίσει το μέσα κάτω. Στο χρόνο. Ναι. Να δείξει ότι έχω επιβιώσει και είμαι ακόμα εδώ. Ναι. Κι όμως είμαι ακόμα εδώ. Εσύ να το κάνε περνώσουμε. Πιστόλι. Ωραία. Και εγώ... Τι έγινε. Κόβουμε λοιπόν εδώ αφού χορεύει ο Αλέξανδρος και έχει το κόβουμε όσο πιο μπορούμε πιο καλά. Το κόβετε όσο θέλετε. Εσείς εδώ κάνετε δουλειά. Ζητάω συγγνώμη Βαγγέλη. Ναι, ναι, όχι καθόλου. Ούτως ή άλλως μετά εμείς θα το προσαρμόσουμε με τα χρώματα και θα το δείτε τελειωμένο. Γιατί Βαγγέλη μου είναι μισή ώρα εκπομπή και που έχω κάνει. Θα φας πάλι. Και δεν μπορώ λίγο. Μετά θα έχετε για το φαγητό να φάτε και εσύ. Δεν υπάρχει, παιδιά, αυτό το τσουρέκι. Πραγματικά. Θα φας. Να αφήσουμε και τα γράμματα. Να τα αφήσουμε. Είναι γαλλικά. Ξέρει κανείς να μου το μεταφράσει. Λέγε. Do you know? Είναι γαλλικά. Ναι. Και να πούμε και εδώ ότι το ντεκουπάζ έχει έρθει... Είναι γαλλικό. Έχει έρθει από τη γαλλική έτσι. Λέξη ντεκουπέρ που σημαίνει κόβω. Και ουσιαστικά κόβουμε μικρά χαρτάκια και κάνουμε διακοσμήσεις. Αυτή είναι η τεχνική του. Από εκεί ξεκίνησε και έχει φτάσει στο σημείο που έχει φτάσει τώρα. Και το να ρωτήσω κάτι και το ντεκαπάζ είναι γαλλικό. Αυτό δεν είναι το αντικείμενο το δικό μου. Γιατί να σου πω γιατί μπορεί να είναι γαλλικό. Υποθέτω. Γιατί... υποθέτω. Το ντεκαπέ. Το ξέρεις το ντεκαπέ. Είναι γαλλικό. Καπές. Αυτό θα πάει πλάγια τώρα, έτσι. Να το ξεκινήσουμε από εδώ ή να το βάλουμε στη μέση. Πώς το κόβεις, δηλαδή, και να κάνουμε μετά φόντο. Στη μέση, στη μέση για να έχουμε χώρο, να κάνουμε λίγο φόντο. Μετά. Λοιπόν, είμαστε τώρα έτοιμοι. Θα έχουμε στρώσει την επιφάνειά μας. Έχει στεγνώσει. Γιατί έχει στεγνώσει. Την περάσαμε και λίγο με το χέρι μας για να φύγουν τα πολλά-πολλά, για να μην τρίψουμε άλλα, να την στρώσουμε την επιφάνεια. Και τώρα θα περάσουμε κόλλα. Πρώτα απ' όλα στο σημείο που θα μπει. Άρα το ντεκουπάζ το αφήνουμε έτσι, δεν ξεπατικώνται στην ουσία. Όχι. Μένει πάνω. Πάνω. Και στην γίνεται ένα. Αδιαβροχοποιείται, για να το καταλάβει και ο κόσμος. Ένα. Μπράβο.
Και μπορείς μετά να βάλεις το βετεξάκι σου, το βρεγμένο και να το καθαρίσεις. Όταν το πιάνεις απάνω δεν ξεχωρίζεις ότι είναι ένα κάτι κολλημένο. Έχει γίνει ένα με την επιφάνεια την οποία τέλειο. Θα κολλήσει με τη συγκεκριμένη κόλλα, έτσι. Ναι. Και λοιπόν, επίσης αυτό γίνεται και με χαρτοπετσέτα. Σε δύο τέτοια μπορούμε να κάνουμε δυο, αυτά τα λουλούδια που είναι το χρώμα, το νουτ, δύο ντεκουπά, σε δύο μόνο. Δύο μόνο. Δύο μόνο ντουλάπια. Τα... τα διπλά που μπαίνουν τα πιάτα, για να είναι αριστερά-δεξιά. Ναι, μπορεί και αυτό. Λοιπόν, ή σε αυτά που βάζω θα δούμε. Να πούμε τώρα λίγο ότι πρέπει να βάλουμε μια ποσότητα κόλλας ικανοποιητική στην αρχή, έτσι ώστε να το βάλουμε πάνω το ριζόχαρτο μας. Ναι, για να μπορέσουμε σιγά σιγά να τα απλώσουμε, γιατί θα συνεχίσουμε με την κόλλα να κάνουμε δουλειά. Στην αρχή θέλουμε μια ποσότητα, όχι λίγο, λίγο παραπάνω, έτσι. Και να είναι για απλά να πολύ το χαρτί. Καλά στρωμένη, για να το απορροφήσει το χαρτί και να μπορούμε να του κάνουμε τα ανοίγματά του για να κολλήσει. Εντάξει, νομίζω τώρα είμαστε εντάξει. Λοιπόν, Βίκυ εδώ. Εγώ δεν θα το ήθελα και ακριβώς. Είναι λίγο μόνο το στραβό, δεν θέλω. Δεν θα το ήθελα και ακριβώς στη μέση. Περίμενε, περίμενε. Όχι. Για να το βάλετε καλά, θα ξεκινήσετε, εγώ νομίζω, από εδώ. Δεν είναι στραβό αυτό όπως το κοιτάς. Άστο. Για πάμε. Άστο στον καλλιτέχνη. Τα γράμματα πρέπει να δεις. Τα γράμματα βλέπω. Λοιπόν. Τώρα αυτό με μια κάρτα, καρτούλα, πλαστική, αυτή που έχετε για την τράπεζα. Εγώ αυτό κάνω. Ναι. Αρχίζεις και το. Και σπρώχνω στην ουσία να κολλήσει, να φύγει ο αέρας. Σπρώχνουμε από μέσα προς τα έξω. Και απαλά, απαλά. Όχι έτσι και δημιουργήσετε θέλει. Καταλάβες. Γι' αυτό επιβήκε μια καρτούλα, αλλά και τώρα σιγά σιγά μπορούμε να το χεράκι εμείς το έχουμε ξανακάνει. Ξέρουμε, εσείς χρησιμοποιήστε μια καρτούλα, θα σας βοηθήσει περισσότερο. Γιάννη, μου φέρνεις αυτή τη χρυσή που έχω τα 20 εκατομμύρια. Θα την πάρω φεύγοντας. Να την πάρεις, αλλά δεν ξέρεις τον κωδικό. Θα μου το πεις. Αφού το έχουμε στρώσει, έτσι, καλά καλά. Λοιπόν. Θα του περάσουμε από πάνω. Από πάνω. Για να γίνει ένα. Ναι, για ναι, να γίνει ναι, ναι. Ένα, γιατί πρέπει να στεγνώσει και η κόλλα από πάνω, έτσι ώστε θα μείνει αθάνατο και ακούνητο. Και έτσι. Μετά ζωγραφίζεις από πάνω. Ναι, και ή ζωγραφίζεις από πριν, αν θέλεις. Πάλι λοιπόν, ο καθένας... πάλι, λοιπόν να δείξουμε μπράβο. Ότι την κόλλα την περνάμε και την κόλλα από μέσα προς τα έξω. Όχι τσαπατσουλιά. Ναι, όχι. Θέλει προς την ίδια φορά για να φεύγει και το. Αν έχει μείνει λίγο αέρας κάπου. Δηλαδή από το κέντρο του θέματος προς τα έξω. Έτσι, για να πιάσει. Ναι. Λοιπόν. Και μετά στο τέλος θα δούμε μήπως κάποιες άκρες θέλουν ένα τσιμπηματάκι ακόμα για να μας ξεκολλήσει. Εντάξει, νομίζω... Όχι. Νομίζω εδώ λίγο θέλει, Βαγγέλη. Ναι, 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 το ναι, βλέπω ναι. Λίγο. Ναι. Εκεί. Ωραία. Άστο τώρα το μάτι της πεθεράς είναι... Το μάτι. Πολύ ωραία. Βλέπουμε καμία λεπτομέρεια πουθενά αλλού. Όχι, όχι. Νομίζω, νομίζω... είναι κομμένο. Ωραία. Και εδώ και εδώ και εδώ και εδώ και εδώ. Ναι, βάλε ναι, λίγο περισσότερο ναι, εκεί. Ναι, ναι. Ωραία. 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 Κάνατε και μαθήματα έμαθα. Ε? Κάνατε ένα πολύ ωραίο απόγευμα, πολύ δημιουργικό. Ένα σεμινάριο. Μοναδικά ένα σεμινάριο με τη Βίκυ. Ετοιμάζεται και άλλα. Πού μπορούν να μαθαίνουν και από το Βίκυ Μπάδα Διαμάντ και από το Κόσμο. Και από το Βίκυ Μπάδα και από το All Time Chalk Paints. Ωραία. Ξεκινήσαμε με το πρώτο σεμινάριο για και είχατε πάρα πολύ κόσμο και ο κόσμος έμαθε και πάρα πολλά. Ναι, ναι. Είδα φωτογραφίες και βίντεο. Μπράβο. Και συνεχίζουμε. Κοίτα, είναι ένα ωραία. Προϊόν που ενδιαφέρει τον κόσμο. Τον ενδιαφέρει τον κόσμο να γίνουν αλλαγές. Άρα, τώρα αυτό το στεγνώνουμε λίγο ή εμείς για τηλεοπτικούς λόγους. Το αφήνουμε και στεγνώνουμε γύρω στα 20 λεπτά περίπου 20 να στεγνώσει. Τώρα εμείς θα το στεγνώσουμε λίγο γρήγορα, έτσι. Να επισπεύσουμε το χρόνο. Λοιπόν. Απλά τώρα αφού το στεγνώνουμε με το πιστολάκι λίγο πιο μακριά. Ναι, για να μην κάνει φουσκώματα. Ναι, 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 λίγο πιο μακριά. Τι ωραίο χρώμα που είναι αυτό. Τι ωραίο χρώμα που είναι αυτό, ρε παιδιά. Είσαι ρομαντικός κατά βάθος. Ναι, δεν το ήξερες, εγώ να σου πω. Το ήξερα. Οι άλλοι δεν το ξέρουν. Και νομίζω ότι είμαι πάνω αυτό. Ναι. Ναι, δεν ξέρω. Είναι okay. Νομίζω ότι είμαστε ναι, ναι, είμαστε καλά. Ναι, είμαστε καλά. Είμαστε τέλειοι. Τώρα, εγώ θα πω το εξής, επειδή... Εμένα δεν ξέρω αν θα προλάβουμε, είναι, ναι, αλλά δεν είναι τελειωμένο. Δεν μπορείς να αφήσεις μία εικόνα έτσι. Όχι. Για μένα. Αλλά μπορείς λίγο να ξεκινήσεις για τον αέρα, να κάνουμε λίγο έστω αυτή τη γωνία για να δούνε. Ναι. Μπράβο. Ξεκινάς και αρχίζεις και χτίζεις, να γίνει δηλαδή το έργο ένα με το καμβά σου. Mm-hmm. Με το ξύλο σου, με όποια επιφάνεια, ξέρω εγώ, βάζεις το ριζόχαρτο. Mm-hmm. Αυτό ήταν να δείξουμε εμείς την τεχνική πώς βάζουμε το ριζόχαρτο με την κόλλα στην όποια επιφάνεια. Τέλειο. Τώρα, για το καλλιτεχνικό μέρος μιλάω εγώ.
Θέλει εμπλουτισμό για μένα αυτό το. Δηλαδή δεν μπορεί να το πει. Μπορεί και μόνη σου να πας εδώ να κάνει λίγα λουλούδια ότι φεύγουν. Μπορεί μπράβο να το ενσωματώσει λοιπόν. Π.χ. Ναι, κάνε μου μόνο ένα-δύο. Δεν θέλω να λέρω. Πού πήγε η εστία, πού μου την πήγατε. Η εστία, η φοιτητική είναι στην Πατησίων, έχει εκεί είναι ακόμα από τότε που την ήξερε. Πρόσεξε να δει τώρα, γιατί εγώ πάντα δουλεύω με τα χέρια. Την σπούδαζε θρησκευτικά. Και τι απέγινε. Όχι θεατρικά. Και τι απέγινε, πρόσεξε. Τίποτα. Όχι θεατρικά. Δάχτυλο. Φιλοσοφική, όχι. Δάχτυλο θέλω. Τι θέλει. Δάχτυλο. Εγώ ξέρω, δουλεύω με το δάχτυλο. Τώρα δεν έχω πολλές επιλογές εδώ. Μπορούμε να το κάνουμε με ένα σταμπαδόρο αυτό ή με το πινέλο. Αλλά και με το εγώ ξέρεις ότι το χεράκι μου. Ναι, το βάζεις. Το βάζω. Πάντα. Ναι. Πρόσεξε να δεις τώρα. Μπορείτε να κάνετε ένα πλαίσιο τύπου. Κοίτα πώς άλλαξε όμως. Βλέπεις, Βαγγέλη, ότι με αυτόν τον τρόπο νομίζεις ότι δεν υπήρχε από κάτω το ότι χαρτί έχει ξυστεί. Ότι αυτά τα δύο σώματα γίναν ένα. Μπράβο, αυτό. Μπράβο. Αυτό είναι το σημαντικό. Αυτό είναι που θέλουμε να η δείξουμε. Η τεχνική μπορεί να εξελιχθεί ανάλογα έχει με άπειρες δυνατότητες. Εντάξει, εμείς τώρα δείξαμε λίγο τον τρόπο. Βάλτε την κεντρική ιδέα, βάλτε τη φαντασία σας να δουλέψει. Και το φωτίζει κιόλας. Και οι κυρίες που κάνουν τεκουπάζ ξέρουν πολύ καλά. Ωραία. Και να το εμπλουτίζουν και να το ζωγραφίζουν από πάνω. Να πω κάτι, αφού τελειώσουμε, εντάξει, να το φτιάξει με την ησυχία σα. Εμεί δείξαμε τον τρόπο. Γιατί εσύ θέλει και να εμπνευστεί, θε και λίγο τη μουσική σου. Θέλει να ακούσει λίγο και το φωτιά στα Σαββατόβατα για να σου βγει λίγο το λουλούδι. Λοιπόν, θέλω να πω, εμεί δείξαμε σήμερα ντεκουπάζ αποκλειστικά με χρώματα All Time Chalpeng και βεβαίω Cosmochrome. Όπου μπορείτε στις σελίδες να βρείτε τα πάντα από πραγματικά από όλη την Ελλάδα και από την Κύπρο. Η αποστολή και υπάρχουν εκτός τα συνεργαζόμενα καταστήματα. Πόσο έχετε, 235. 235 παιδιά, δηλαδή αν είναι δυνατόν. Να πούμε και για τα πινέλα μας, γιατί είπαμε πριν ότι το είχαμε πει και την προηγούμενη φορά. Ότι είναι όλα αυτά χειροποίητα πινέλα από την εταιρεία Κοσμοχρόμ. Και έχει έρθει και καινούριο. Μπορείς να το δείξεις λίγο, γιατί εγώ έχω ξετρελαθεί. Το στρογγυλό. Γιατί πολλές φορές αυτό κουράζει να το ξέρει. Είναι για άλλη δουλειά αυτό. Λοιπόν, θέλω να ευχαριστήσω και τον Βαγγέλη, τον Τζόρτζι που ήταν κοντά μας. Την επόμενη εβδομάδα τι μας είπες, θα μας φέρεις τα καινούργια χρώματα. Τα καινούργια προϊόντα. Και τη Βίκυ Μπάδα που όπως κάθε εβδομάδα δίνει τις δικές της ιδέες και λύσεις. Εσείς παίρνετε αυτά στο φουαγέ καθώς ακούτε τα κουσκούς από τη Φέη της Πανού και συνεχίζετε να μου κάνετε ντεκουπαζέ μέχρι να τελειώσει. Ντεκουπαζέ. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ και τους δύο. Πηγαίνω Γιάννη σε ένα αντιμπρεϊκού. Και έρχομαι για να φάει το τσουρέκι το κάτω. Για να φάω το τσουρέκι και έρχομαι με λεντεσπανού. Βλέπεις τον πατέρα σου στο σχήμα της σκιάς σου. Είναι εκείνη η πρώτη φορά στο βουνό με τον ένα να μιλάει και τον άλλο να ακούει. Τα ίδια τώρα και με τον δικό μου γιο. Γιατί η ευθύνη παραμένει ίδια. Να του δείξω τον δρόμο. Να τον κάνω ευτυχισμένο, να τον διδάξω το μέγεθος της ευθύνης απέναντι στη φύση που μας περιβάλλει. Glass συνεχίζει και σήμερα την παράδοση στη μεταξωτυπική εκτύπωση υψηλών απαιτήσεων. Ελαχιστοποιεί τους χρόνους παραγωγής αλλά και παράδοσης, κάτι που απαιτείται πλέον σε ένα σύγχρονο περιβάλλον ανταγωνιστικότητας. Αποτελείται από ανθρώπους με υψηλή τεχνογνωσία που έχουν την ικανότητα να προσφέρουν δημιουργικές λύσεις κατάλληλα προσαρμοσμένες στις ανάγκες του εκάστοτε πελάτη. Προσφέρει λύσεις εκτύπωσης ακόμα και σε πολύ δύσκολες επιφάνειες με τη μέθοδο της μεταξωτυπίας, της χαλκομανίας αλλά και της ψηφιακής εκτύπωσης. Φέη Πανού εδώ για το τελευταίο μέρος αυτής της εκπομπής. Είδες τι ωραία που είναι, τι μου είπες, σκέφτεσαι να κάνεις τα ντουλάπια σου. Ναι, με. Μας ακούτε κυρία Μπάδα, γιατί είστε τώρα με τον κύριο Τζόρτζι. Η Βίκυ λέω.
Τη Φέη Ισπανού θέλει να κάνει ντεκουπάζ κάποια ντουλάπια της κουζίνας με αυτή την τεχνική που της δείξατε από το Old Times και το Cosmochrome. Δηλαδή δεν το κάνει μόνη της, θα πάτε εσείς. Σας ενημερώνω να με ακούσετε που αλλάζετε μέσα στο dress room. Ναι, είναι πολύ ωραίο. Είναι πολύ, πάρα πολύ ωραίο. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Επίσης, ξέρεις που είναι πολύ ωραίο αυτό. Δεν ξέρω τι καρέκλα έχεις. Στις καρέκλες που έχουν πλάτη την πλακέ, στο είναι πίσω ή στο μπροστινό μέρος να κάνεις λουλούδι ντεκουπάζ. Πάρα πολύ ωραίο σε καρέκλα. Υπέροχο θα είναι, υπέροχο. Είναι πολύ ωραίο. Λοιπόν, για πάμε να δούμε λίγο τι έχει να μας πει η Φέη, γιατί έχουμε πάρα πολύ ωραία κουσκούς. Βέβαια. Και αυτή η εβδομάδα που πέρασε είχε να δώσει. Είχε να δώσει. Εντάξει, ξεκινάμε με κάποια δυσάρεστα. Λίγο δυσάρεστα, όχι πολύ. Ναι. Καλύτερα να πούμε τα δυσάρεστα στην αρχή. Ακριβώς. Λοιπόν, έχουμε στο χειρουργείο τον Νίκο Πορτοκάβλου. Για τη μέρα που μιλάμε, βέβαια, ξέρεις, γιατί να πούμε ότι επειδή δεν είμαστε live, ναι. Ότι για τη μέρα που μιλάμε εμείς, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, βρίσκεται εκεί. Ναι, έκανε μια εγχείρηση στη σπονδυλική του στήλη. Πέρασε ένα δύσκολο τριήμερο με φοβερούς πόνους. Παρ' όλα αυτά, μπήκε στο χειρουργείο, όλα πήγαν πάρα πολύ καλά και αυτή τη στιγμή αναρρώνει στο σπίτι του, ευχόμαστε περαστικά. Να ευχηθούμε βέβαια πραγματικά περαστικά, γρήγορα σιδερένιος, γιατί τον θέλουμε ακμεότατο και δυνατό πάλι κοντά. Βέβαια. Λοιπόν, Μάρθα Καραγιάννη. Ναι, δεν άκουσα ότι κάτι με την υγεία της διάβασα. Δεν θέλει να μαθευτεί. Και γενικά τι δεν, δεν είναι από τους ανθρώπους που έχει όλα αυτά τα χρόνια. Εξωτερικεύει τα προβλήματα υγείας σε όλα αυτά που περνάει. Ένας άνθρωπος που είναι πάντοτε χαρούμενος, ένας άνθρωπος που είναι εξωκαρδιά και ποτέ δεν δίνει τέτοια δικαιώματα. Μια γλυκύτατη γυναίκα, η οποία εντάξει, ας ελπίσουμε ότι όλα θα είναι περαστικά και όλα θα πάνε πάρα πολύ καλά. Μάλιστα. Λοιπόν, και φεύγουμε τώρα από τα, από τα δυσάρεστα και πάμε στα ευχάριστα. Στα εξώγυμνα. Έχουμε Μαριέτα Χρουσαλά και Λέων Μπατίστα, οι οποίοι έχουν εγκατασταθεί πλέον στην Ελλάδα, όπως ξέρουμε, με τα παιδιά τους. Όμως για λίγες μέρες... Λέω κι εγώ. Αυτό ήθελα να πω, ότι για λίγες μέρες πήγαν στην Αμερική. Η ίδια στα social media είπε ότι αγαπάει πάρα πολύ την Αμερική, το Μαϊάμι, ότι εκεί η ζωή της είναι πολύ διαφορετική, ξέγνιαστη. Και εμείς ευχόμαστε να περάσει πολύ όμορφα. Πολύ ωραία. Πάντως τους κρύους καιρούς, όπως και τη σημερινή και την κρύα αυτή μέρα που έχουμε και το κρύο ένα βράδυ που θα έρθει να βλέπεις αυτή την εικόνα, είναι καταπληκτικό. Πάμε σε επόμενο νέο, παρακαλώ. Λοιπόν, η Έλενα Τζαβαλιά γιόρτασε τα γενέθλιά της. Α, και πολύ ωραία τούρτα, την είδα. Πάρα πολύ ωραία τούρτα, ναι. Και ο Μάρκος Εφερλής κοινοποίησε μέσω των social media, ευχήθηκε στην Έλενα. Μαζί με το γιο του, εδώ τους βλέπουμε με το γιο τους, της είπε να χαιρόμαστε τη γυναίκα μας, που την αγαπάμε και να μας αγαπάει. Και χρόνια πολλά, της βλέπουμε ευχόμαστε γερή και πολύ, πολύ ευτυχισμένο ζευγάρι, τους ευχόμαστε να είναι πάντα έτσι. Λοιπόν, τώρα είδες, έχω το... Ναι. Α, η Μαρία Ιωαννίδου. Μάλιστα. Η οποία άντε μας για να σε ακούσω. Ναι. Η οποία μας δήλωσε ότι ερευνιάζεται. Εγώ πρέπει να συμμετέχω σε όλες τις ειδήσεις. Περιμένω. Όχι. Δεν θα μιλήσω. Γιατί. Αλήθεια σου το λέω. Γιατί. Σε παρακαλώ πολύ. Εγώ έκανα και μπορείς να πεις την είδηση γιατί η δουλειά σου είναι να λες όλα αυτά που γίνονται. Αλλά και εγώ έχω το δικαίωμα σε ορισμένα πράγματα να μην σχολιάσω. Γιατί άμα σχολιάσω, δεν θα αρέσει. Λοιπόν. Παντρεύεται, αρμονιάζεται λοιπόν τον παλό του, τον Δημήτρη τον Κρητικό. Η ίδια μας είπε ότι είναι κυρία Γερμανού και παραμένει κυρία Γερμανού. Ότι είναι πολύ μικρή για γάμους και ότι είναι νέα ωραία, χωρίς πλαστικές, τραβηχτικές και όλα αυτά. Νομίζω ότι έκανε πλάκα τώρα. Σαρκαζότανε, αυτοσαρκαζόταν. Καλά, η Μαρία Ιωαννίδου καταρχήν έχει πάρα πολύ χιούμορ. Είναι γνωστό. Εντάξει. Καταρχήν πρέπει να πούμε όμως, για να μην παρεξηγηθούμε, ότι είναι μια κούκλα, έτσι. Δεν, αυτό δεν, το συζητάμε. Αλλά το χωρίς πλαστικές και το πολύ μικρή, γι' αυτό λέω ότι έχει το αυτό που αυτό σαρκάζεται. Αρεβωνιάζεται και μάλιστα είπε ότι ο Δημήτρης ο Κρητικός, που είναι χρόνια σύντροφός της, πάρα πολλές φορές έχει κάνει πρόταση γάμου και θέλησε να το μοιραστεί μαζί μας. Ναι. Και εγώ τώρα νιώθω πια πάρα πολύ ωραία και θα φάω και το υπόλοιπο τσουρέκι. Μια και δεν θα πάω στο γάμο, να ξέρει. Έλα και στα δικά μας. Στα δικά μας, ναι. Στα δικά μας. Μια και εμείς. Εγώ ακόμα είμαι έμβριο. Κάποια στιγμή θα βγω μέσα από την κοιλιά της μαμάς μου
Και θα πρέπει και εγώ εσύ. Κάποια στιγμή να αραβωνιώσω. Πάμε λοιπόν στην επόμενη είδηση. Σε κάτι πιο εσωπραγματικό. Λοιπόν, στην εντατική νίκη και Δημουλά. Το διάβασα και έχω στεναχωρηθεί πάρα πολύ. Εντάξει, είναι λίγο σοβαρά τα πράγματα. Ας ελπίσουμε να είναι περαστικά και εδώ. Και να πάνε όλα καλά και να είναι... Πολύ νοσοκομείο παίζει, βρε φίλε, τις μέρες που περάσανε. Πολύ. Διαβάζουμε μία είδηση και ένα νοσοκομιακό. Γενικώς υπάρχει θέμα. Μάλιστα. Λοιπόν, εδώ έχουμε την Έλλη Τρίγκου, η οποία παίζει στις Μέλισσες, η οποία έδωσε μία συνέντευξη στον Γρηγόρη Αρναούτογλου και μίλησε για την αγάπη της στο γυμνισμό. Στις Μέλισσες ξεγυμνώνεται? Όχι. Όχι. Είπε όμως ότι αγαπάει πάρα πολύ το γυμνισμό στις παραλίες, ότι είναι αυτή και το κορμί της και αισθάνεται έτσι το καλοκαίρι. Καλά, κοίτα, για να κάνεις γυμνισμό θα είσαι και το κορμί σου, θα είμαι εγώ και το κορμί του άλλου. Αυτό είναι λίγο δύσκολο. Αυτό δεν ήθελε λέγεται γυμνισμός, λέγεται σεξ. Της αρέσει. Ναι. Και το κορμί αυτό. Του άλλου. Ναι, εντάξει, οκ. Okay. Είπε για την αγάπη της για το γυμνισμό. Τη ευχόμαστε καλή επιτυχία, να συνεχίσει. Και καλό γυμνισμό. Θα μας πει και σε ποια παραλία πάει. Και καλό καλοκαίρι, να περάσει πολύ πολύ όμορφα. Έχουμε τον κύριο Σκεδαρέση, ο οποίος είπε ότι έζησε σε μια εποχή ότι καλοπληρώθηκε, ότι έκανε πολύ καλές επιλογές σε δουλειές, τις οποίες δεν έχει μετανιώσει, ότι καλοπληρώθηκε, ότι δεν έζησε στη χρυσή εποχή, όμως καλοπληρώθηκε, ότι σαν επιχειρηματίας δήλωσε ότι δεν είναι και ο καλύτερος. Και όπως πολλοί ηθοποιοί πρέπει να πούμε, Αλεξανδρέ, ότι ενώ είναι πάρα πολύ καλοί ηθοποιοί, κάνουν πολύ σπουδαίες δουλειές στο θέατρο, δεν είναι καλοί επιχειρηματίες. Ναι. Βέβαια, νομίζω ότι κάτι διάβασα ότι παρακαλάει να πάρει τα χρήματά του πια. Εντάξει, υπάρχει θέμα. Παρ' όλα αυτά, όμως, μέσω των δικηγόρων τα καταφέρνει και τα παίρνει και όλα είναι καλά. Είπε ότι τα χρήματα που πήρε από κάποια σύριαλ που έκανε, τα χρησιμοποίησε για την οικογένειά του και για το σπίτι του. Και ότι αυτό ίσως ήταν και ένα λάθος, με την έννοια ότι τα παιδιά μεγάλωσαν και φύγαν από το σπίτι. Οπότε, αυτό, ξέρεις, το παθαίνουμε όλοι οι γονείς. Mm-hmm. Κάνουμε και μετά συνειδητοποιούμε ότι... Okay, τι έχουμε κάνει. Για πάμε στην επόμενη είδηση. Λοιπόν, Ελένη Μενεγάκη. Άντε, τι θα γίνει, θα φύγει ή θα μείνει, τι θα κάνει. Πάντως, στην κοπή έχει... της πίτας δεν πήγε. Ναι, αυτό το ξέρω ότι δεν εμφανίστηκε. Δεν πήγε. Δέχτηκε πάρα πολλά μηνύματα από τους followers και από το Instagram και γενικότερα για το η μη εμφάνισή της στην κοπή της πίτας του Αλφα. Δεν πήγε. Ενώ πήγαν οι συνεργάτες της, η ίδια δεν ήταν. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Ναι. Εμένα κάτι μου λέει ότι δεν θα φύγει. Έτσι το λέω. Εγώ. Για να δούμε. Λοιπόν, Φέη Σκορδά. Mm. Το κορίτσι μας, το οποίο θα ντυθεί μάλλον πάλι νύφη. Μπορεί. Να το δούμε. Η οποία όμως έβγαλε και μία φωτογραφία με τη μητέρα του γαμπρού, του Νίκου Ηλιόπουλου, η οποία είναι πολύ γνωστή στην χώρια Showbiz, η οποία διατηρεί ένα πολύ ωραίο εστιατόριο στα Βόρεια Προάστια, την ξέρουμε. Συγγνώμη, ένα λεπτό. Γιατί δεν το έπιασα λίγο. Ναι, τι. Η Φέη Σκορδά μου λες τώρα ότι είναι δεσμός με τον Νίκο Ηλιόπουλο. Ναι. Και αυτή είναι η μητέρα του. Ναι. Κάτσε ένα λεπτό εσύ, γιατί με βρίσκεις αποετοίμαστο. Εγώ δεν ξέρω... Δεν ξέρω ποιος είναι ο Νίκος Ηλιόπουλος. Μπορώ να γκουγκλάρω λίγο για να δω. Ναι, ο Νίκος Ηλιόπουλος πρέπει να πούμε ότι δεν είναι γνωστός. Η μητέρα του είναι πιο γνωστή. Ξέρουμε για το εστιατόριο το οποίο έχει. Όχι, εγώ θέλω να δω σαν εικόνα. Να τον δω. Για να καταλάβω. Η οποία πρέπει να πούμε ότι τα εστιατόρια που διατηρεί έχουν μυσσηνιακή κουζίνα. Καλαματιανός. Α, ταιριάζουνε. Ναι. Μ' αρέσει. Μια χαρά. Μπράβο. Και να σου πω και κάτι, αφού αυτή είναι καλά. Ναι, όχι, αλλά μ' αρέσει και σαν ζευγάρι. Μια... Ταιριάζουνε, μπράβο. Βέβαια. Ωραίο. Άντε. Άντε και στα δικά μας. Και πολύ... Η μαμά είναι... Έχει ένα στήριο. Έχει. Μάλιστα. Διατηρεί και τα εστιατόρια. Μια χαρά. Πάρα πολύ ωραία. Καλό τρώνε, καλό πίνουνε. Τι άλλο. Καλό γλεντάνε. Καλοκοιμούνται, καλοξυπνάνε και εμείς εδώ τα καλά λέμε.
Λοιπόν, Face Style λοιπόν, για να ενημερώνεστε καθημερινά με ό,τι παίζει, ό,τι ακούγεται, ό,τι μαθαίνετε, ό,τι ζωγραφίζεται, ό,τι υποθάλπτει, ό,τι βγαίνει, ό,τι θα βγει, γιατί γι' αυτό είμαστε 24 ώρες 24ωρο με ένα τηλέφωνο και με μία πενσίλ, πώς το λένε, μία πένα για να γράφουμε. Ευχαριστώ τη Face Πανού και με το κουτσομπολιό τελειώνουμε και αυτήν την εκπομπή. Για να αλλάξουμε λίγο και τη ρότα, για να φύγουμε έτσι λίγο κουτσομπολίστικα. Γιατί μου αρέσει κιόλας. Την επόμενη εβδομάδα κοντά μου με πολύ πιο φρέσκα νέα και πολύ διαφορετικά. Πάω σε τίτλους τέλους. Ευχαριστώ πολύ, Φέη μου. Πάμε σε τίτλους τέλους για αυτή την εκπομπή, γιατί ήταν ακόμα μια θριαμβευτική εκπομπή.